Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία με θέμα αρχιτεκτονική τεχνολογία. Στο πεδίο αυτό, το Ιδρυμείο, ξεκινώντας από την εποχή που ήταν Κυριακάτη του Σχολείου Υποδόμων, 100 χρόνια πριν, έγιναν αυτά τη σχολή και αυτή την εποχή γιορτάζουμε ακριβώς αυτό το γεγονός. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ στον χρόνο, γι' αυτό θα παρακαλούσα τους ομιλητές να είναι σύντομοι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η ομιλία των κυρίων ψυχολογίων και Σταυρίδου Ανοιχτή Κοινότητα Γνώσης Οικοδομικής Τεχνολογίας δεν θα γίνει, επειδή έχουν κάποιο κύριο ψυχολογίο και κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Και τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τον βρούμε για να μας δώσει την διάλεξή του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Εκατερίνη Γιάννη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα αρχιτεκτονική τεχνολογία και καινοτομία, αναζητώντας εργαλεία προσέγγισης στη διδακτική πράξη. Καλησπέρα σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ευκαιρία που μας δώσατε να έρθουμε στο άλμα μάτερ μας. Και θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα της τεχνολογίας. Καταλαβαίνω την πρωτοβουλία, νομίζω ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία. Θα μιλήσω για την τεχνολογία και την καινοτομία. Καινοτομία δεν θα μιλήσω για το τι ακριβώς σημαίνει καινοτομία, νομίζω ότι είναι προφανές. Αλλά η βάση της καινοτομίας είναι η εγκληματικότητα. Μία έννοια που είναι συνδεδεμένη με την καινοτομική δημιουργία ούτως ή άλλως στο σχεδιασμό και σε όλες τις εκτάσεις της εκπαίδευσης και της αρχιτεκτονικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή θα μείνω περισσότερο στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στην εγκληματικότητα σε σχέση με την αρχιτεκτονική τεχνολογία. Θα μπορούσα λοιπόν να ορίσω την πραγματικότητα σαν τη σύλληψη μιας πρωτότυπης ιδέας, η πραγματοποίηση της οποίας προϋποθέτει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογίας. Αυτό το γενικό, είναι το γενικό πλαίσιο μιας δύο μαθημάτων και εργαστηρίων που κάνω στο Πανεπιστήμιο Πατρών σαν μαθήματα επιλογής και στο οποίο προσπάθησα μέσα από τα μαθήματα αυτά να καλύψω κάποιες άλλες όχι ανάγκες, αλλά διαπιστώσεις σε σχέση με τον τρόπο που τα παιδιά διδάσκονται ή κενά που έχουν. Οπότε ο κύριος στόχος παραμένει η ευρηματική και καινοτόμως προσέγγιση της ζητημάτων αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και επιμένουν στόχοι, θα μπορούσα να πω ότι είναι η κατανόηση της έννοιας της δομικής μορφολογίας και οι πειραματισμοί με τη σχέση μορφής δομικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τις έννοιες της τεκτονικής έκφρασης κλινικότητας. Αυτό το προσπαθούμε κυρίως με την ευριστική μέθοδο. Δηλαδή, ξεκινάμε οτιδήποτε γίνεται στο μάθημα με μοντελάκια φυσικού με μικρής κλίμακας, όπου η σχέση μορφής και συμπεριφοράς είναι τελείως αλληλένδετες. Γι' αυτό και μία από τις κατηγορίες που έχουμε επιλέξει είναι τα τενσέγκριτης, γιατί εκεί δεν μπορείς να φανταστείς τη μορφή αν δεν το δεις και στατικά. Βέβαια, είναι η κατηγορία κατασκευών που αισθητική μορφή, δομική συμπεριφορά και τεχνολογία είναι ένα και το αυτό και δεν μπορεί ένα να διαχωρίσει τον άλλο. Μετά, βέβαια, στο ίδιο καλύπτεται επίσης η κατανόηση βασικών εννοιών και προηγουμένων της Ευκλήδης και παραβολικής γεωμετρίας. Είναι ένα θέμα που το βλέπουμε ότι πολύ συχνά λείπει από τους φοιτητές, δεν ξέρουν τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Και επίσης γίνονται αρκετοί πειραματισμοί με διαδικασίες γεωμετρικής μεταβολής είτε στο ένα πεδίο είτε στο άλλο. Αλλά πάντα αφού προηγηθούν τα φυσικά μοντέλα και μετά η γεωμετρία είναι για να κατανοήσουν ακριβώς τη γέννηση και να τη χρησιμοποιήσουν. Ένας άλλος στόχος είναι η διεύρυνση τρόπων αξιοποίησης γνώσεων από τους τομείς άλλων επιστημονικών πεδίων, όπως βιολογίας, μαθηματικών, φυσικής χημίας. Δεν αναφέρουν σε προωθημένες έννοιες εδώ, αλλά συνήθως τα παιδιά έχουν από τα σχολεία τους αρκετή εμπειρία σε τέτοια θέματα, τα οποία όταν ξεκινάνε τα μαθήματα στην αρχιτεκτονική τα βάζουν στην άκρη. Δηλαδή, όταν τους ζητήσεις κάτι με μαθηματικά, πολύ δύσκολο να το φέρουν ή τη φυσική. Οπότε ο στόχος ήταν και άλλα πράγματα από την καθημερινότητά τους, δηλαδή πώς δουλεύουν διάφοροι μηχανισμοί γύρω τους. Οπότε ένας στόχος είναι να αξιοποιήσουν κάποιες γνώσεις που ήδη τις έχουν. Για να τις διευρύνουν, βέβαια.
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, βέβαια, είναι και το να ενθαρρυνθεί η διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα καινοτόμου σχεδιασμού. Δηλαδή, συνειδητοποιούν με τον τρόπο αυτό ότι μόνοι τους δεν μπορούν να είναι καινοτόμοι, γιατί πρέπει είτε σαν καινοτόμο η διαδικασία ή καινοτόμο προϊόν να υπάρξει μια σχέση με άλλους φορείς που ένας θα δώσει έντονη στον άλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι οργανώνεται σειρά διαλέξεων που, για να χρησιμοποιεί τη διεύνηση για τους φοιτητές, που ξεκινάει και στηρίζεται σε τελείως διαφορετικά πεδία, δηλαδή από πρακτικές συνομάδων μέχρι καλλιτεχνική έκφραση διάφορων λαών, δηλαδή Κινέζων, με το Ιάπωνο, με το οριγάμι ή άλλου είδους παιχνίδια, μέχρι μέχρι έρευνα που γίνεται στην Άσα και προσπαθούν να κάνουν βέλτιστες κατασκευές, μέχρι τι άλλα παιδιά, βιομορφισμού, πώς διάφοροι ερευνητές σύγχρονης engineering χρησιμοποιούν έννοιες βιομορφισμού για την έμπνευση και πρόκληση και μελέτη καινοτόμων κατασκευών. Οπότε όλα αυτά είναι κάπως συγκεκριμένες ενότητες. Και επίσης γίνεται προσπάθεια στο τέλος να αναδειχθεί σε κίνητρο πλέον η κατανόηση ενιών και μεθόδων σχεδιασμού και πρωτοποριακής εφαρμογής ψηφιακών μέσων, που πολύ συχνά τα παιδιά δεν πολύ καταλαβαίνουν τη σχέση με την φυσική πραγματικότητα και τη σχέση με την κατασκευή. Και αυτό συνδέονται αυτά τα δύο μαζί, δηλαδή ο ψηφιακός, ο αλγοριθμικός σχεδιασμός, κινηματική προσομοίωση και άλλες τέτοιες μέθοδοι συνδέονται άμεσα με την ευριστική μέθοδο της κατασκευής κανονικών μοντέλων. Θα δείξω, είχα ξεκινήσει να έχω βάλει λίγο από όλες τις ενότητες κατηγορίες είτε μηχανισμών. Δεν είπα ότι οι κατασκευές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι κατασκευές μεταβαλλόμενης γεωμετρίας. Μπορεί να είναι κινηματικές κατασκευές, μπορεί να είναι πτυσσόμενες, μπορεί να είναι διάφορες. Αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό, γιατί αυτό είναι χωρικές κατασκευές. Λοιπόν, μιλώντας τώρα για γεωμετρία, για να μην χαθώ, και πριν σας πάω σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, σας δείχνω αυτή την κατασκευή που εμπεριέχει την ειδική οτιμορία σε ένα κύκλο αλλαγή στο εξωτερικό. Σας έχουμε αυτή η κατασκευή. Εδώ είναι σπίτι προφανώς μέσα σε ένα εξάμεινο. Η μελέτη έχει και τη γεωμετρική μεταβολή και το μηχανισμό και την λειτουργική που δεν έχω φέρει εδώ λειτουργική εφαρμογή σε αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά η γεωμετρική επίλυση ξεκίνησε σαν γεωμετρία και μετά πήγε σε ψηφιακή μορφή που μπορεί να σου δώσει εναλλακτικά πολλές μονάδες που να κάνουν αυτή την γεωμετρία. Ο στόχος ήταν όταν είναι κλειστή μονάδα με στρογγύλη και όταν ανοίγει να κάνουμε πάλι στρογγύλο αυτό. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Και μετά ανοίξει σε μια κατασκευή που λέγονται αμοιβά υποστηριζόμενη, reciprocal. Αντίστοιχα, τώρα φέρνει πιο απλό μοντελάκι, είναι και αυτό εδώ που μου φέρει. Έφερα ό,τι μπορούσα να κουβαλήσω από αυτά που ήταν εκεί εδώ. Είναι αυτό που είναι η κίνηση. Αυτά προφανώς σε αυτό το επίπεδο αυτό που έφερε είναι μόνο δείτε τις κατασκευές, δεν έχω κατασκευές, αλλά υπάρχει και δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης που τα φτιάχνει αυτά πλέον σε μονάδες κανονικές αρχιτεκτονικές, δηλαδή αυτά μπορούσαν να είναι περίπτερα στον χώρο που με μία κίνηση ανοίγουν και κλείνουν. Αυτό μπορεί να είναι στοιχείο όψης ή οροφής και έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες ιδέες των φοιτητών για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά. Θα προχωρήσω σε μία κατηγορία κατασκευών. Και αν έχω χρόνο θα πω κι άλλες που κάπως τις παρακάμπτω τώρα, οι οποίες είναι οι τεσσέγγλυτες κατασκευές, έχουν μια ιδιαιτερότητα για το συγκεκριμένο λόγο ότι δομική μορφή και γεωμετρία είναι τελείως συμφασμένες, δεν μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή δεν μπορείς να σχεδιάσεις κάτι αν δεν το κατασκευάσεις, γιατί δεν ξέρεις καθόλου που θα ισορροπήσει. Λοιπόν, αυτά είναι μοντέλα από φοιτητές σε λογική θόλου. Εδώ πέρα είναι επίσης τυπολογίες που εξελίχθηκαν από φοιτητές, δεν υπάρχουν όλοι στην βιβλιογραφία. Είναι πράγματα που πολλά από αυτά έγιναν μέσα στα πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή ξεκινάμε από την αρχή και με την έννοια της καινοτομής φτιάχνουμε καινούριες τυπολογίες. Εδώ είναι το προηγούμενο, το οποίο έγινε σαν μια πρόταση για την Πάτρα. Έχει ένα φορέα, έχει δύο τρίγωνα δέλτα και περνάει μέσα ένας φορέας οριζόντιος και συνδέεται όλα μεταξύ τους με καλώδια. Έχει ελεγχθεί και στατικά, δουλεύει και έχει γίνει μια πρόταση για να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβουλιαστική πρωτεύουσα πάνω στο Μόλο. Δεν κατασκευάστηκε, την τελευταία στιγμή απορρίφθηκε γιατί έγινε ένα άλλο έξοδο, οπότε ενώ είχαν όλα και αγοραστεί τελικά δεν κατασκευάστηκε. Λοιπόν, αλλά ήταν έργο φοιτητών, δεν ήταν δικιά μου προσωπική δουλειά, ήταν μια ομαδική δουλειά από την τάξη.
Εδώ πέρα βλέπουμε, για να δείξω κάπως τις δυνατότητες εφαρμογής, είναι καινοτόμα όλες οι γεωμετρίες, δεν υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Εδώ είναι μια λογική ενός τρισδιάστατου στεγάστου που είναι μία μορφή, η μονάδα είναι αυτή και μπορεί να συνδεθούν έτσι. Εδώ είναι μια λειτουργική μονάδα που μπορεί να δώσει κατασκευές όπως γεύτες και εδώ είναι μια λειτουργική μονάδα, όλες αυτές είναι φυσόμενες, δηλαδή ανοίγουν και κλείνουν. Λειτουργικές μονάδες που μπορούν να κάνουν ένα χωροδικτύο, είτε να αξιοποιηθεί ο ριζόντι, είτε κατά κόρυφα. Και το επόμενο είναι πάλι η γέφυρα που είπα προηγουμένως, απλώς κατασκευασμένη πλέον. Εδώ είναι μια άλλη κατασκευούλα, πάλι στο ίδιο πνεύμα, η οποία έχει συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή. Αυτή έχει πάρει και πατέντα ευρωπαϊκή και άλλη μια από αυτές που σας έδειξα. Είναι μια φυσόμενη κατασκευή, έχει ένα μηχανισμό που δεν θα πάσει για το μέλλον πώς ανοίγει κλίνια, αλλά ανοίγει κλίνια πολύ εύκολα. Και είναι κάπως ένα περίπτωση που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα και να μας δώσει μια τέτοια λογική χώρου αγοράς ή χώρου έκθεσης ή οτιδήποτε. Και άλλους συνδυασμούς. Πήρα δύο κλασικούς συνδυασμούς της κυκλικής χρήσης, της γραμμικής χρήσης, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εδώ είναι μια άλλη πρόταση που έγινε ένα αρχικό μοντελάκι που δουλέψαμε με την τάξη για να το πάμε με αριθμό παιδιών. Στη μια διεθνή έκθεση στο Μουζίκ Μπάου στην Ολλανδία, ένα καινούργιο μουσείο που έγινε πάνω στη θάλασσα. Είχε φιλοξενούσει 10 κατασκευές από, όχι 10, λίγο παραπάνω από όλο τον κόσμο και έγινε δεκτή δικιά μας, οπότε είχε εκδοθεί στο μουσείο για 4-5 μήνες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πρότυπο, το πρόμοιασμα το πρώτο. Μετά, εδώ φαίνεται διάφορες παραλλαγές. Όλα αυτά προκύπτουν μόνο από μοντέλα, γιατί δεν μπορείς να τις σχεδιάσεις, θα σου βγουν άλλα θα σχεδιάσεις και άλλα θα βγουν. Μετά ακολουθούν άλλοι μέθοδοι, επειδή ήταν περίπτωση που τελειώταν, υπήρχαν διάφορες ιδέες για ζωομορφισμό και τέτοια, ήταν μέσα στα πλαίσια του πειραματισμού με τα παιδιά. Άλλες μορφές, ο καθένας έπαιζε με τι μπορεί να θυμίζει αυτό το κρίτσο. Εδώ ήταν περίπου μια άλλη μορφή, αυτή σχεδόν η τελική που χρησιμοποιήθηκε. Εδώ βλέπουμε πλέον ότι γίνεται πλέον γεωμετρικά πώς θα κατασκευαστεί, πώς θα γίνουν αφότου μελετηθούν οι τάσεις και πώς δουλεύει για να βρεθεί η τελική μορφή. Εδώ βρέθηκε η τελική μορφή, οριακά δείχνουν δηλαδή λίγο τη γεωμετρία από πίσω. Εδώ είναι η κατασκευή, πώς κατασκευάστηκε στην Πάτρα. Η χρόνη ήταν πολύ λίγη, μέσα σε μια εβδομάδα έγινε όλο. Εδώ είναι τα παιδιά που πήγαν και το τοποθέτησαν στο μουσείο. Στην Ολλανδία. Αυτή είναι η κατασκευή. Είχαν μπει και πόρτα κλπ. Μέσα και εδώ είναι πως φαίνεται το λιμάνι. Γιατί τοποθετήθηκε στην Τζαμαρία την προστινή του μουσείου και το βλέπει, είχαν ναυτική εβδομάδα εκείνη την εβδομάδα που ξεκίνησε η έκθεση και φαινόταν από το λιμάνι σε όσους ερχόντουσαν με τα πλοιαράκια. Οπότε πάμε στο επόμενο. Το μήκο του είναι 5 μέτρα και κάτι. Στο επόμενο τώρα πιάνω μια άλλη κατηγορία κατασκευών που θα προσπαθήσω να δείξω τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτό που σας είπα, η πηγή όλων αυτών των μεθόδων που δείχνουν στην τάξη, άσχετα αν τα πω εγώ ρεσίπροκα ψαλιδωτές ή οριγάμι ή οτιδήποτε, έχουν μία αναφορά στη φύση. Οπότε θα το δείξω λίγο αυτό, πως αυτή η αναφορά στη φύση συνδέεται με τη μία τεχνολογία στην άλλη και όλα μεταξύ τους μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι. Εδώ είναι ένα απλό μοντελάκι που θυμίζει βιομορφικό, βασίζεται στο οριγάμι και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και συνδυάζει δύο μηχανισμούς. Ξεκινώντας λοιπόν από το οριγάμι, εδώ θέλω να δείξω ότι το οριγάμι, όταν θέλει να δει στο μαθηματικό οριγάμι κανείς, έχει κάποιες αρχές. Είτε το ρήμα του Καβασά και ένα άλλο θεώρημα, όταν θέλει να το κατασκευάσει και να δει αν πραγματικά αυτά τα πράγματα που κλείνουν. Το οριγάμι την επέλεγε μια επίκαιρη επιφάνεια και την διπλώνει με έναν τρόπο που σου δίνει κάτι τρισδιάστατο και μετά μπορεί να την ξαναδιπλώσει. Το αρχιτεκτονικό οριγάμι θέλει να γίνονται όλα με μία κίνηση. Δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει όπω είναι το figure οριγάμι που το διπλώνει 10 φορέ στη μία κατεύθυνση και άλλη 10 στην άλλη για να παίρνει μία τελική μορφή. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε εδώ είναι να κάνουμε κάποια γενικά στο οριγάμι που μα ενδιαφέρει σαν αρχιτέκτονε, είναι με μία κίνηση να ανοίγει κάτι. Έρευνα πάνω στο οριγάμι είχαν σημαντική NASA. Πήραμε κάποια στοιχεία από εκεί, αλλά ενδιαφέρον είχε ότι υπάρχει σημαντική έρευνα που μπορεί κανεί. Όχι σημαντική έρευνα, μπορεί κανείς να βρει τέτοιες αναφορές στη φύση. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα είδος εντόμου που λέγεται δερμάπτερο, το οποίο έχει ένα φτερό που το διπλώνει δύο φορές και μετά το πακετάρει τελείως μέσα στο σώμα του και χάνεται. Ψάχνουμε να δούμε λοιπόν πώς αυτό το φτερό, αυτό το φτερό δουλεύει. Δουλεύει καταρχάς σαν βεντάλια το ένα κομμάτι, όπως φαίνεται εδώ. Το διπλώνει σαν βεντάλια και μετά με δύο κινήσεις το διπλώνει σε 90 μήνες. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι πώς το βάζει μέσα.
Εδώ πέρα. Εδώ πέρα στην άκρη πάνω έχει τέσσερις επιφάνειες που συνδέονται με μια μεμβράνη. Την ώρα που θέλει να το μαζέψει, αυτή η μεμβράνη κλείνει εδώ και αυτές οι τέσσερις επιφάνειες ακουμπάνε. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς την αρχή του οριγάμι. Ποια είναι η αρχή του οριγάμι, γιατί όταν έχει το θεώρημα αυτό που λέω, όταν έχει τέσσερα που θέλουν να διπλώσουν και τέσσερα. Κουνά το θεώρημα, δεν φαίνεται τίποτα. Α, είναι η μισή οθόνη. Α, συγγνώμη, συγχωρείτε. Έχω πάει στο επόμενο και το βλέπω στη δικιά μου οθόνη. Λοιπόν, εδώ το είδα το μέχρι όπως φαίνεται τα τέσσερα που συνδέονται με τη μεμβράνη. Λοιπόν, στο επόμενο. Φαίνεται τώρα. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η λογική. Στο φτερόδιο που το μαζεύει, έχει μία μεμβράνη. Όταν είναι να μπει μέσα, μαζεύονται αυτά τα τέσσερα, κάπως έτσι. Αυτή είναι και η αρχή του οριγάμι, του μαθηματικού οριγάμι, που για να κλείσει κάτι τελείως flat, πρέπει η γωνία αυτή μείον αυτή να ενίσχυε τη γωνία αυτή μείον αυτή. Αλλιώς δεν θα κλείσει. Δηλαδή, άμα πάρει τέσσερις γραμμές, πάρει το διπλό, θα γίνει τελείως. Οπότε, βλέπουμε λοιπόν ακριβώς εκεί ότι αυτή είναι η αρχή. Λοιπόν, έχω ένα βίντεο εδώ, αλλά δεν το δείχνει. Τέλος πάντων, είναι η αρχή ότι αυτή λοιπόν την αρχή την έχει ακριβώς το δερμάπτερο που κλείνει και το γυμνάκι το πακετάρι μέσα. Οπότε λοιπόν και το οριγάμι αρχή και τα μαθηματικά οριγάμι στη φύση υπάρχουν. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και βρήκα πολλές άλλες αναφορές τέτοιες. Δεν θα τις δείξω, έδειξα ότι ήταν πιο χαρακτηριστική γιατί συνεχίζω παραπέρα. Λοιπόν, πάω παραπέρα. Εδώ λοιπόν αυτή τη λογική του οριγάμι τη βλέπω ότι. Έχουμε διάφορους τρόπους για να, πέρα από το οριγάμι που διπλώνει και από μεγάλη επιφάνεια γίνει τόγκος, υπάρχουν και οι κατηγορίες οριγάμι που είναι σαν αναπνέους, σαν πνεύμα που μαζεύει. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πως έχεις εδώ αυτό το pattern, πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Αυτά τα ενδιάμεσα να μαζέψουν και να βγουν στην επιφάνεια μόνο τα εξάγραμμα και όλα τα άλλα να μαζευτούν μέσα. Λοιπόν, βρήκαμε ότι για να μαζευτούν αυτά μέσα, πρέπει αυτά τα ενδιάμεσα να φτιάχνουν πάλι το ίδιο θεώρημα, δηλαδή τις ίδιες γωνίες, όπως είναι το οριγάμι το pattern. Και εδώ είναι, εδώ ίσως φαίνεται λίγο καλύτερα στο κάτω. Δηλαδή και το έχουμε εξελίξει αυτό, γι' αυτό σας δείχνω το παράδειγμα. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω εγώ να μου φανεί στην επιφάνεια αυτό ότι έχω καλύψει με αδιαφανές. Για να μπορέσω να το κλείσω λοιπόν αυτό σε αυτή τη δική μου αυτή πίσω, πρέπει αυτά τα ενδιάμεσα. Δεν φαίνεται αυτά που μα δείχνει. Τι λες αυτό εδώ, αυτό εδώ. Α, δεν φαίνεται το mouse μου, το cursor. Έχω καμιά ράβδο. Νόμιζα ότι φαινόταν. Α, το δικαίωμα. Ωραία, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό να κλείσει. Αν θέλετε, γιατί... Ναι, καλύτερα. Τώρα, και τα ενδιάμεσα να μαζέψουν. Για να μπορέσουν να μαζέψουν, πρέπει αυτές οι τέσσερις γωνίες να ακολουθούν το θεώρημα για το μαθηματικό οριγάμι. Δηλαδή, αυτή είναι η αυτή είναι αυτή. Αυτή είναι η αρχή. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν προσπαθήσαμε αυτό να το φέρουμε σε αυτή την μορφή. Για να το κάνουμε αυτό, βάλαμε κάποια κομμάτια που δεν θέλαμε να αναδείξουμε. Θέλαμε να μείνουν. Και θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο να διπλώσουμε αυτά. Αυτά δηλαδή πάνε μέσα. Διπλώνουν και τελικά εμφανίζεται αυτό. Θα σας το δείξω στο επόμενο, θα το δείτε καλύτερα. Λοιπόν, για να δείξω τώρα πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους, πήραμε μια λογική του κύβου. Το ανάπτυγμα του κύβου το ξέρουμε ότι είναι γνωστό. Το κύβο όμως έχει δύο τρόπους να το αναπτύξει. Με την κανονική του λογική του ερμηνεία ότι αποτελείται από έξι επιφάνειες, οπότε διάφοροι τρόποι για να αναπτυχθεί είναι αυτά που λέμε εκεί πάνω. Αυτά εδώ. Υπάρχει και άλλος τρόπος που είναι κάνει ορδεμένη από την λογική, ότι μπορεί να αναπτύξει με άλλο τρόπο και μετά να σου βγει ράδι όταν το κλείσει. Και εμείς επιχειρήσαμε να το κλείσουμε και το κάνουμε σφαίρα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που κάναμε για να το κάνουμε σφαίρα, αντικαταστήσαμε την κάθε μία από τις έξι πλευρές με αυτή την υποδιέρεση που σας είχα δείξει την πρώτη. Και μετά, όταν κλείσει, γίνεται έτσι. Δηλαδή, η κάθε μία από τις έξι πλευρές που έχουμε ανάπτυξη με αυτό το σταυρό, αντικαθιστάται με το προηγούμενο που σας έδειξε και όταν κλείσουν αυτά, μετά από. Από κύλιμο, από σφαίρα, γίνεται
τέλος πάντων το δείχνει κάπως, ε. Γυρνάει αυτό και γίνεται σφαίρα, ναι. Μετά πάμε παρακάτω. Θέλαμε να επεκτείνουμε τις έννοιες τοπολογίας, δηλαδή μέσα στη μαθηματική είναι η έννοια της τοπολογίας. Αντί να τον δείξουμε τον κύριο πλέον με 6 πλευρές, λέμε να το δούμε τοπολογικά σαν μια συνεχόμενη, ένα φρέμ, ένας σκελετός που να συνδέει τις κορυφές του 8. Και φτιάξαμε αυτό, δηλαδή με μια μονοκονδυλιά μπορεί να το συνδέσει έτσι τον κύριο. Παίρνουμε λοιπόν αυτό και βλέπουμε ότι αυτό έχει ανάπτυγμα έτσι. Δηλαδή όταν το ανοίξει, σου βγαίνει ένα οκτάγωνο σε αντίθεση με αυτά που σου βγάζει αυτά τα περίεργα. Οπότε είπαμε. Να δούμε, αυτή ήταν η ιδέα, το έχω πει σε αγγλικά εδώ, από surface folding σε frame folding. Πάμε λοιπόν από εδώ και λέμε τώρα στον βάλουμε μέσα και ένα origami, να δούμε τι θα κάνει. Το ξαναβάζουμε μέσα ένα origami και όταν το διπλάσουμε μας βγήκε αυτό. Βέβαια βλέπαμε εδώ κάτι προβλήματα, δεν τα είχαμε καταλάβει τι έφυγε. Πάμε μετά να κάνουμε προσομοίωση κινηματική του origami και βλέπουμε ότι έβγαινε αλλά διάλο. Κάτι είχαμε κάνει λάθος. Αυτό που είχαμε κάνει λάθος είναι τα βάζαμε όλα τραπέζια, δεν είχε τρίγωνα σε κάποια διάμεση, δεν το τρέχω για μια. Για να μην αργήσουμε, για να κάνεις αυτά. Τώρα αυτό είναι τρέχει. Γιατί έχει ενδιαφέρον να τρέξει. Ένα λεπτό. Φεύγω το show για να το δείξω πώς τρέχει. Ελπίζω να το τρέξει εδώ. Συγγνώμη. Δεν θα αναπαστήσω κιόλας. Για κάποιο λόγο δεν έχει πάρει το animation μέσα. Λοιπόν, αυτά δεν δείχνω, αλλά έχει ενδιαφέρον το κάποιο animations. Πολύ γρήγορα θα πάω. Σκαθιστερώ, τελειώνω αυτό. Λοιπόν, δείχνω κάποια από αυτά που δεν έκλεινα σωστά. Εδώ πέφτε. Γιατί δεν το δείχνει. Αυτό που μου έκανε δεν έπαιρνε τα animation, δεν ξέρω γιατί. Όταν το δοκίμασα τα έφυγε προηγουμένως. Αυτή είναι η προσέγγιση. Παίρνει, δεν το παίρνει πάλι. Είχε ενδιαφέρον να φανούν τα animations, γιατί ενώ περιμέναμε να μας βγει όμως το θέαμα, βγήκε μια άλλη που επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και από εκεί καταλάβαμε τι έφτιαγε η γεωμετρία του origami που δεν την είχαμε βάλει σωστά. Όταν το δοκίμασα, προηγουμένως τα έτρεχε κανονικά. Καλό είναι τρέχει. Πρέπει να κάνετε τον υπολογιστή σας. Τι να το κάνω? Πρέπει να κάνετε τον υπολογιστή σας. Τρέχει όχι. Προηγουμένως όλες τις φορές και όταν το δοκίμασα πριν από 20 λεπτά. Τι να σας πω. Καλά, εντάξει, να κάνω τώρα. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον όμως γιατί έχει ενδιαφέρον πώς τρέχουν και τι κάνουν ενδιάμεσες θέσεις. Δηλαδή, μας βγήκαν ενδιάμεσες θέσεις που ήταν διαφορετικές από αυτές που περιμέναμε. Τέλος πάντων, στο τελευταίο τρέξιμο, όχι αυτό. Κανένα δεν τρέχει, δεν εμφανίζεται εδώ τα μίσο. Αν το βάλω πάλι, χάνονται, αν το βάλω μέσα στο. Αυτό, αν το βλέπετε. Εδώ. Λοιπόν, όταν δίπλωσε, λοιπόν, μας έβγαλε αυτή τη γεωμετρία. Που είχε, δηλαδή, ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά δεν ήταν αυτή που ψάχναμε. Μετά, με κατάλληλους χειρισμούς, κάπως χωρίσαμε τα τρίγωνα διαφορετικά στο origami, μας βγήκε η τελική που δούλεψε. Και αυτή έχει ενδιαφέρον να φανεί, όπως θα τη δω τώρα. Εδώ δείχνει, δεν πατήσω. Τον πόνο. Ναι, αυτό δεν είναι το καινούριο. Νομίζω ότι είναι το παλιό πάλι. Ναι, είναι το προηγούμενο. Το άνοιξα από αλλού. Το αρχείο μου. Λοιπόν, εδώ. Αυτό είναι το τελευταίο. Το βλέπετε τώρα, ε. Πάλι πιο γρήγορα. Τι δεν είναι αυτό. Για να το πάμε το γνωστό. Να το βγει και τελικά αυτό ήταν αυτό που δούλεψε, ήταν αυτό που θέλαμε. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό που φτιάχναμε το φυσικό μοντέλο και αυτό που βγήκε από το software, τι είδαμε. Ότι το λάθος που κάναμε είναι ότι δεν καταλαβαίναμε ότι αυτό εδώ είναι hyper, είναι τα πλαϊνά αυτά, δεν μπορούσε να είναι τραπέζια, πρέπει να είναι hyper.
και γι' αυτό το λόγο δεν μας έκλεινε καλά στο φυσικό μοντέλο, ενώ στη simulation έδειξε ότι δούλεψα. Μετά βέβαια επεκτείναμε το όλο, δεν θα φανείται πολύ καλύτερο και δεν θέλω να αριστερό. Μελετήσαμε την όλη κατασκευή, τις βάλαμε πιο πολλές μονάδες, κάναμε το animation στις υπόλοιπες μονάδες, φτιάξαμε ένα παιχνίδι παιδικό που να μπορεί να δουλεύει σε αυτό, επειδή εκεί ήταν τα hyper, τα αφήσαμε χωρίς μεμβράνη. Μετά, αυτό ήταν κατασκευάστηκε. Και μετά λέμε ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Και σας λέω πάλι ότι η λογική είναι πώς πας από το ένα σύστημα στο άλλο και πώς βλέπεις τη γεωμετρία. Και μέχρι να δώσω τη φύση και μέχρι τον μηχανισμό μπορεί να δοκιμάσουν μια ενιαία κατάσταση. Αυτό ήταν λίγο τα αποτελέσματα που πήραμε. Στο επόμενο, εδώ, λέμε ας αντικαταστήσουμε τώρα μέσα σε αυτή την ανάπτυγμα του κύβου μία minimal surface, γιατί αν βάλεις μέσα μία επιφάνεια που να συνδέεται με αυτή τη μορφή της τοπολογίας του κύβου, σου βγάζει μήνυμα, δηλαδή επιφάνειες που έχουν την ελάχιστη εφαρτόμενη, την ελάχιστη στάση. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο το έχει φτιάξει ένας μαθηματικός ο ΣΕΒ που σου δείχνει πώς αυτά δουλεύουν και φτιάχνουν κάτι συνεχόμενο. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν από τον κύβο και απλάβοντας την τοπολογία, το βρήκαμε διαφορετικούς τρόπους να δημιουργήσει κατασκευές, ενσωματώνοντας ιδέες μετατροπής είτε από τη φύση είτε από το ρηκάνο. Πάμε παρακάτω. Μετά λέμε, δεν σας ζητήσω καθόλου ψελιδωτά. Οπότε σκεφτήκαμε να φτιάξουμε, αφού είναι μήνυμα ξέσπαση και μία πάει πάνω η άλλη κάτω, το βλέπετε εδώ, το ένα κάνει από πάνω σκουπ και το άλλο κάνει από κάτω. Να το χρησιμοποιήσουμε για μια φυσική μέθοδο, δηλαδή πώς μπορεί να φέρει τον ήλιο από πάνω και μετά να τον κατεβάζει από κάτω. Να έχει μια επιφάνεια τέτοια, είναι σε κατακόρυφο στοιχείο ή στο οριζόντιο. Για να το κάνουμε το αυτό, να μην χαλάνε οι επιφάνειες και να κλείνει, βάλαμε ψαλιδωτό μηχανισμό που δεν σας έδειξα την έβγαση στα ψαλιδωτά. Οπότε συνδυάζουμε ψαλιδωτό μηχανισμό με το minimal surfaces. Αυτό είναι ο ψαλιδωτό μηχανισμό που βάλαμε να δουλέψει. Και εδώ πως τη minimal surface δεν είναι ακριβώς αυτή η γεωμετρία, αλλά είναι πολύ κοντά σε αυτήν, οπότε δεν χάνεις πολύ ήλιο, δεν είναι παραβολή. Οπότε μπήκε ένα σύστημα από καλώδια από πάνω και ένα από κάτω. Και αυτό το φως που το μάζευες είναι η ανάκλαση στα focal points, είναι εκεί που περνάει ο σωλήνας και από κάτω τα focal points το φέρνουν. Δηλαδή έχει μια γεωμετρική και φυσική βάση πως η παραβολή σου μαζεύει το φως στα focal points από σημείο σε σημείο και μετά πως το μεταφέρεις αλλού. Αυτό είναι ξανά σε λέω φοιτητή δουλειά. Με στην τάξη έγινε από διάφορα κειμένα. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν πως τελειώνει το τελικό. Είχε ενδιαφέρον πως αυτή είναι η κατασκευή, πως το φως ανακλάται και πως φέρνει αυτή η επιφάνεια. Και εδώ βέβαια εντάξει, έχει ενδιαφέρον ότι δίνει διάφορα patterns ανάλογα πώς πέφτει το φως λόγω της συγκεκριμένης γεωμετρίας. Αυτό είναι το τελικό. Και μετά συνεχίσαμε κι άλλο. Το ίδιο λοιπόν, δίναμε αυτή την κατασκευή ένα άλλο origami, το Dreamer Folding, που σου επιτρέπει αντίθετα προς ένα ολόκληρο φύλλο σε ένα τετραγωνάκι, να με μία κίνηση να το κάνει σε τετραγωνάκι. Και φτιάξαμε μία καινοτόμη κατασκευή, η οποία έχει πολλά λέγες, η κόμβη ήταν το πιο δύσκολο πράγμα, αναλύθηκε και μπορείς σε ένα πολυόροφο σύστημα να το αναπτύξεις και να κλείνει όλο σε ένα ίδιο τετράγωνο, αυτό που βλέπετε. Αυτό είναι πάλι για πατέντα και έχει παρουσιαστεί στην Ιαπωνία στο κέντρο ερευνών σε origami structures. Και εδώ δείχνει πως, βέβαια τώρα γίνεται μελέτη, πως αυτός ο σχεδός πραγματικά θα μπορεί να μεταφερθεί και όλα τα σχετικά. Πώς μπορεί να γίνει μονάδα κατοίκησης ή με διαφορετικές χρήσεις. Νομίζω ότι θα τελειώσω εδώ, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος, έτσι είναι. Ναι, είχα μια σειρά από όλες τις κατασκευές που δεν θα τις δείξω, γιατί είμαι εκτός χρόνου. Λοιπόν, αυτό.